καταχυδρομεία μιλάνε για πρώτη φορά ρωσικά. Κυκλοφορεί σήμερα από τα ΕΛΤΑ στην ελληνική αγορά η ειδική σειρά γραμματοσύμων, τιμώντας το κοινό έτος Ελλάδας-Ρωσίας. Η σημερινή εκδήλωση ουσιαστικά αφορά μία δράση που έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ και θέλω εδώ να συγχαρώ δημοσίως τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον ΕΛΤΑ, τον κύριο Μελαχρινό, ο οποίος δέχτηκε να εκδοθεί μια αναμνηστική σειρά γραμματοσύμων αφιερωμένη στο έτος 2016 που είναι έτος Ελλάδας-Ρωσίας. Η ενέργεια αυτή, το project αυτό, το εργοσχέδιο υλοποιήθηκε αποκλειστικά από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας και των ΕΛΤΑ. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό διότι και θα μείνει αλλά και διότι αναδεικνύει ουσιαστικά την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά των δύο λαών. Από εκεί και πέρα η Γενική Γραμματεία οργανώνει και άλλου είδους επικοινωνιακές δράσεις όπως τα ταξίδια εξοικείωσης με Ρώσους δημοσιογράφους αλλά και ανθρώπους από τη Ρωσία που ας το πούμε διαμορφώνουν απόψεις, συμμετέχουν πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο. Επίσης λειτουργούμε εδώ και αρκετό καιρό την ιστοσελίδα μας, το elru2016.gr. Από εκεί και πέρα ένα μεγάλο project το οποίο ευελπιστούμε ότι θα υλοποιήσουμε εντός του έτους είναι σε συνεργασία με την UNESCO ένας μεγάλος διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής με τίτλο «Τι είναι η Ελλάδα για μένα» και απευθύνεται βέβαια σε όλα τα παιδάκια στα δημοτικά σχολεία της Ρωσίας. Η δημιουργική συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας με τα ελληνικά ταχυδρομεία έδωσε ένα εργαλείο το οποίο όχι απλώς συμβολίζει το έτος σαν επέτειο αλλά μεταφέρει το σήμα, την εικόνα κατά τρόπο πολύ θετικό και στη Ρωσία και στα άλλα μέρη της γης. Εγώ θεωρώ επικοινωνιακά πάρα πολύ σημαντική και αποδοτική αυτή την έκδοση. Με έντονα χρώματα και έμπνευση από χαρακτηριστικά πολιτιστικά στοιχεία των δύο χωρών, τα τέσσερα γραμματόσημα συμβολίζουν τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Ρωσίας, αποτυπώνοντας παράλληλα την επιθυμία το έτος Ελλάδας στη Ρωσία να γίνει αφορμή για οικοδόμηση ακόμη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Τα ελληνικά ταχυδρομεία δίνουν μεγάλη σημασία στη συμμετοχή τους στο αφιερωματικό έτος. Κυκλοφόρησαν μια ολόκληρη σειρά γραμματοσύμων αφιερωμένη στο έτος Ελλάδα στη Ρωσία. Αυτή η σειρά θα μείνει στην κυκλοφορία για 2 χρόνια, σε αντίθεση με τις άλλες σειρές που μένουν στην κυκλοφορία για 1 χρόνο. Και εκτός από αυτά, μια άλλη καινοτομία είναι ότι το ενημερωτικό δελτίο που συνοδεύει την έκδοση της σειράς θα είναι και στην ρωσική γλώσσα, σε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά και ρωσικά. Στην Ελλάδα καλό είναι να υπάρχουν τέτοιες δράσεις και τέτοιες σημαντικές ημέρες ορόσημα, γιατί οι Έλληνες είμαστε λαός που θυμάται. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι στη Ρωσία υπάρχουν Έλληνες. Και υπάρχουν Έλληνες με καρδιά, με ψυχή, Έλληνες με το DNA το ελληνικό που το κρατάνε χιλιάδες χρόνια, ακριβώς το ίδιο DNA που κρατάμε και εμείς εδώ στην πατρίδα. Στηρίζουν τις διμερείς σχέσεις. Μια τέτοια δράση λοιπόν ενισχύει αυτή την προσπάθεια, τη δική τους προσπάθεια να κρατήσουν αυτή την ελληνικότητα. Την ελληνικότητα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Ο έτος από μόνο του είναι μια γιορτή των σχέσεων των δύο χωρών, Ελλάδος και Ρωσίας, Ρωσίας και Ελλάδος. Θα γίνει μια σειρά από πολύ σημαντικές δράσεις που από τις εκδηλώσεις αυτές θα προκύψουν πάρα πολλά θετικά και θα αναδείξουν ουσιαστικά τη στενή σχέση μεταξύ των δύο λαών, όχι μόνο σε θρησκευτικό επίπεδο, αλλά και σε πολιτιστικό και φυσικά και στο τουριστικό επίπεδο. Η χώρα μας είναι μια πανέμορφη χώρα που μπορεί να καλύψει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς τουρίστες. Τα γραμματόσημα είναι 4, στηρίζονται στο λογότυπο του έτους και στην οπτική ταυτότητα, την οποία έχουμε σχεδιάσει εδώ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Το πρώτο γραμματόσημο είναι το λογότυπο, το δεύτερο γραμματόσημο είναι αφιερωμένο στον πολιτισμό, το τρίτο είναι αφιερωμένο στον τουρισμό και το τέταρτο στην επικοινωνία, είναι οι 3 βασικοί πυλώνες του έτους Ελλάδας-Ρωσίας.